Δεν είναι μόνο το 14ο, θα ακολουθήσουν και άλλα σχολεία, θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Σφραγίστηκε από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2020 και για τις επόμενες 14 ημέρες το 14ο νηπιαγωγείο Καβάλας μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε νήπιο. Αυτό ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός COVID συμπλήρωσε το αντίστοιχο έγγραφο, ενημέρωσε την πολιτική προστασία και τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής μας Ενότητας και έγιναν πάρα πολύ γρήγορα οι διαδικασίες και η αναστολή λειτουργίας του 14ου νηπιαγωγείου. Έχουμε λάβει την εισήγηση του Διευθυντή της Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ναι. Και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Ζωσιφίδης, έχει προβεί, όπως προβλέπετε, στην έκδοση απόφασης για αναστολή της λειτουργίας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου από αύριο 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τη 1 Οκτωβρίου. Άμεση παρέμβαση του Δήμου Καβάλας, αλλά φυσικά και της αρμόδιας σχολικής επιτροπής για να γίνουν ήδη, κυρίες και κύριοι, από το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, οι κατάλληλες απολιμάνσεις στο 14ο νηπιαγωγείο. Πρέπει να τονιστεί ότι ο συντονισμός του Δήμου αλλά και οδηγίες που δόθηκαν τηρήθηκαν άμεσα με τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Ωστόσο, συνεχίζει να υπάρχει η ανησυχία των γονέων από το 14ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς όπως ξεκαθαρίζουν και τονίζουν, υπάρχει ανησυχία σχετικά με το τι πρόκειται να ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και αν τυχόν βρεθεί και θετικό κρούσμα στο 14ο Δημοτικό. Αυτό που προβλέπει το πρωτόκολλο είναι καθαρισμός της αίθουσας στις οποίες υπάρχει το κρούσμα. Όμως εδώ είδαμε μία ανταπόκριση από τον Δήμαρχο Καβάλας και τον ευχαριστούμε και αυτό, γιατί προσπάθησε και αυτός να μειώσει τις ανησυχίες των γονέων. Έκανε απολίμανση όχι μόνο το νηπιαγωγείο αλλά και το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, τουαλέτες, όλους τους βοηθητικούς χώρους στην αυλή. Οπότε πιστεύαμε ότι σήμερα οι μαθητές θα έρχονταν χωρίς φόβο στο δημοτικό σχολείο. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται πιστά και λέει τι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Ο καθένας δεν μπορεί να αποφασίζει το τι θα γίνει, υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια για το τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση και αυτά εφαρμόζουμε. Έτσι, αυτά λοιπόν που μας έχουν δώσει από τον ΕΟΔΗ, αυτά εφαρμόζονται. Αυτό που τονίζει ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας είναι ότι πρέπει να μην υπάρχει διασπορά εντός του σχολείου. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην έχεις μετάδοση μέσα στον χώρο του σχολείου. Αυτό ενδιαφέρει. Και για να μην έχεις μετάδοση μέσα στον χώρο του σχολείου, δηλαδή να κολλάει κάποιος μέσα από το σχολείο, όχι να το φέρει από έξω, θα γίνει μόνο εφόσον τηρούνται αυστηρά τα μέτρα από όλους. Και από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς.